αναφέρω ότι οι τρεις μας ανήκουμε στους αγροτικούς συλλόγους της Μαθίας. Η Μαθία και η Πέλα που αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα σε ό,τι αφορά την παραγωγή του ροδάκινου. Εγώ θα αναφερθώ λίγο στο τι έχουμε κάνει σαν αγροτική σύλλογη τα τελευταία 10 χρόνια για να μην φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Και στη συνέχεια ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέρειας και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας θα σας αναλύσουν τη σημερινή κατάσταση. Εγώ θέλω να πω ότι παλέψαμε πολύ σαν αγροτικό κίνημα ώστε να μην φτάσουμε στο απροχώρητο, γιατί η φετινή χρονιά ήταν πράγματι μια χρονιά που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Αγωνιστήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ώστε να υπάρξει μια τάξη, να υπάρξει μια σειρά σε ό,τι αφορά και την παραγωγή, αλλά σε ό,τι αφορά και την απορρόφηση. Επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε από την πλευρά των αγροτών μια διαπραγματευτική ομάδα η οποία θα στεκόταν απέναντι στους εμπόρους και απέναντι στη βιομηχανία, ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται σε τιμές οι οποίες θα ήταν βιώσιμες για μας την παραγωγή. Δυστυχώς το σύστημα μπόρεσε όλες αυτές τις προσπάθειες να τις υποσκάψει, να τις διαλύσει στο τέλος για να μπορέσει να πετύχει αυτό που πέτυχε φέτος. Και τι πέτυχε φέτος? Να έχουμε τεράστια παραγωγή, η απορρόφηση να είναι επιλεκτική, να έχουμε απορρίψεις, να έχουμε απορρίψεις από τη βιομηχανία ώστε τα ροδάκινα να παραμένουν στα κτήματα και να σαπίζουν. Με αποτέλεσμα οι αγρότες να βιώνουμε το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 50 ετίας. Παραγωγή χαμένη, ροδάκινα που σαπίζαν, ροδάκινα που δεν μπορούσαν να φύγουν στο εμπόριο, ροδάκινα που δεν μπορούσαν να φύγουν στην αγορά. Μια κατάσταση τραγική, της οποίας τα αποτελέσματα θα τα δούμε το φετινό χειμώνα. Γι' αυτό και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων προετοιμάζεται με μια σειρά αποδράσεις ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στην παραγωγή, να κρατηθούν οι αγρότες στα κτήματα και στις ατομικές τους οικονομίες. Μια σειρά δράσεις οι οποίες ξεκινούν από το μεθαυριανό συλλαλητήριο, ξεκινούν από μια παράσταση, ένα συλλαλητήριο άλλο δικό μας, καθαρά αγροτικό, το οποίο θα γίνει στη ΔΕΘ, και σίγουρα θα ακολουθήσουν και οι κινητοποιήσεις είτε κατά τόπους είτε με την Πανελλαδική μπροστά μέσα στο χειμώνα, γιατί πράγματι οι καταστάσεις θα είναι τραγικές. Ο Τάσος ο Χαλκίδης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, μπορεί να μας πει για το τι βιώσαμε ακριβώς αυτό το καλοκαίρι. Η κατάσταση φέτος πραγματικά ήταν τραγική. Από το ξεκίνημα της χρονιάς, από τις πρώτες ποικιλίες που ξεκινήσαμε, πέρα που υπήρχε πάρα πολύ και μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με τους εργάτες, δεν μπορούσαμε να βρούμε εργάτες, δύσκολη η διαδικασία των εργατών, ερχότανε, φεύγανε, τα ροδάκινα από την αρχή της σεζόν ήταν σε τραγική κατάσταση, έγιναν οι βροχοπτώσεις, έπεσε χαλάζι, ο κόσμος είναι σε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος αν δεν αποζημιωθούν οι παραγωγοί έτσι πως πρέπει, αν δεν αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που φωνάζουμε τόσα χρόνια για να μπορέσουν οι παραγωγοί, ενώ πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, δεν αποζημιώνονται στην ώρα τους. Δεν γίνεται να πέφτει, χαλάζει τον Ιούνιο, να μην γνωρίζει ο παραγωγός το τι θα πάρει και να έρχεται η αποζημίωση το Δεκέμβριο. Δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Χωρίς να γνωρίζει, χωρίς να ξέρει τι έχει να πάρει, τι έχει να δώσει. Έχουμε παιδιά, έχουμε να σπουδάσουμε παιδιά, έχουμε υποχρεώσεις. Το πετρέλαιο στα ύψη, η ζημιά μία πίσω από την άλλη, και τώρα τελευταία πριν 10 μέρες έπεσε βροχή και όλα τα ροδάκινα στην πλειοψηφία, όλες οι ποικιλίες χαλάσανε. Στα ψυγεία βάζουμε στους συντερισμούς ροδάκινα επί τραπέζια στην πλειοψηφία. Κάθονται λίγες μέρες με το που τα βγάζουν να δουλευτούν, χαλάνε. Η κατάσταση είναι τραγική. Οι μόνες αγορές που έχουμε για τα προϊόντα, εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή ακούμε Ρουμανία, Βουλγαρία, αυτές είναι οι αγορές. Έγινε και ο πόλεμος με την Ουκρανία, που δεν φταίει ο παραγωγός που έγινε ο πόλεμος
στην Ουκρανία και όλο αυτό εδώ το, τη ζημιά την πληρώνει πάλι ο αγρότης. Εμείς πάντα είμαστε σε ετοιμότητα να μπορέσουμε να φωνάξουμε δυνατά για τις οικογένειές μας, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαστε σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουμε το δίκαιο μας, να βγούμε στον δρόμο, γιατί το μοναδικό όπλο που έχουμε εμείς σήμερα οι αγρότες είναι οι κινητοποιήσεις. Τίποτα άλλο δεν φοβούνται. Αυτά από μένα είναι γνωστά τα πράγματα, ας πει και ο Τάκης. Όπως είπε και ο... είπα και οι συνάδελφοι προηγουμένως, στην περιοχή μας βιώνουμε τα τελευταία 7 χρόνια, 8, το ρώσικο εμπάρκο, με αποτέλεσμα να πέσουν κατακόρυφα οι τιμές, κάτω από το κόστος παραγωγής. Τα τελευταία 5 χρόνια αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο των άκερων και υπερβολικών βροχοπτώσεων, που ενώ με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ στο άρθρο 2 αποζημιώνεται, δίνεται αποζημίωση από αυτό το ζημιογόνο αίτιο, παρόλα αυτά ο ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει τη ζημία ως ζημιογόνο αίτιο, τη βροχόπτωση, την άκερη βροχόπτωση, και δεν αποζημιώνονται οι παραγωγοί. Οι τιμές που δίνονται είναι ανοιχτές, και βέβαια έχουμε και άλλα προβλήματα, όπως είναι το κόστος παραγωγής, το πανάκριβο πετρέλαιο, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα όταν ανοίγουμε τους λογαριασμούς μας κάνει ηλεκτροσοκ και διάφορα άλλα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια βγαίναμε στους δρόμους και στη συνέχεια πάλι θα βγούμε στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο, να έχουμε μια κατώτερη εγγυημένη τιμή για όλα τα προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν ένα εισόδημα για να μπορούμε να ζήσουμε και να ξανακαλλιεργήσουμε. Είναι σωστό αυτό το αίτημα. Εμείς λέμε ότι είναι σωστό. Ποιος πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής? Από την άλλη την πλευρά ο ΕΛΓΑ δεν μας αποζημιώνει στο 100%. Αν δεν πουλάμε πάνω από το κόστος παραγωγής και δεν αποζημιωνόμαστε στο 100%, πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε? Βέβαια, όταν πρόκειται για κινητοποιήσεις, όταν πρόκειται για μπλόκα, όλοι θυμούνται ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η ραχοκουκαλιά και η ατμομηχανή της οικονομίας, αλλά μόλις περάσουν τα μπλόκα, περάσουν οι αγώνες, μετά μας ξεχνάνε. Βέβαια, οι αγώνες μας τα τελευταία χρόνια έφεραν αποτέλεσμα και πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι έφεραν αποτελέσματα οι μαζικοί και επίμονοι και πολυήμεροι αγώνες με τα μπλόκα. Μόνο το κέρδος, αν υπολογίσουμε, να θυμίσουμε το κέρδος από τους μαζικούς αγώνες το 2016, μόνο από το αφορολόγητο που κερδίσαμε ήταν 233 εκατομμύρια. Τώρα βάλτε τόσα χρόνια και άλλα μέτρα που ήταν να τα πάρουν οι κυβερνήσεις και με την πάλη μας, με την αντίστασή μας, τα πήγαμε πιο πίσω. Άρα οι αγώνες φέρουν αποτελέσματα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είναι μαζικό το σελαλητήριο το Σάββατο στα πλαίσια της Διεθνής Έκθεσης, στη ΧΑΝΘ. Και για το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσουμε και μάλλον θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις για την επίλυση αυτών των κέριων ζητημάτων.